όλα για το Κίεβο. Η Νορβηγία, ο τρίτος δωρητής F-16 στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι καθοδόν λοιπόν για την παραλαβή του πρώτου δυτικού μαχητικού αεροσκάφους της. Η Δανία και η Ολλανδία δεσμεύτηκαν να δώσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη μόλις οι Ουκρανοί πιλότοι ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους στο εξωτερικό, θα είναι έτοιμοι να πάρουν τον εξοπλισμό που αλλάζει το παιχνίδι στον αέρα. Το κύριο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό. Μετά την Δανία και την Ολλανδία, ένας τρίτος δωρητής, η Νορβηγία, θα προσφέρει στην Ουκρανία F-16 από τα αποθέματά της. Ο Νορβηγός Πρωθυπουργός Jonas Gahr Støre επιβεβαίωσε επίσημα ότι η Νορβηγία σχεδιάζει να παράσχει στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας μαχητικά αεροσκάφη F-16 πολλαπλών ρόλων. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Κίεβο, ο Στορ υπενθύμησε στους δημοσιογράφους το γεγονός ότι το Όσλο εντάχθηκε νωρίτερα στη λίστα των χωρών που βοηθούν τους Ουκρανούς πιλότους στην εκπαίδευση στο F-16 και διέθεσαν δύο τζετ για αυτόν τον σκοπό. Ο αριθμός των αεροσκαφών που πρόκειται να πάρει η Ουκρανία από την Νορβηγία δεν αποκαλύφθηκε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτές οι πληροφορίες θα αποκαλυφθούν στη δημοσιότητα αργότερα. Οι ειδικοί που ρωτήθηκαν από το κανάλι TV2 πρότειναν να παραδοθεί μία μοίρα ή 12 αεροσκάφη συνολικά. Αυτά τα μαχητικά επρόκειτο να πουληθούν σε μία αμερικανική ιδιωτική εταιρεία αεροσκαφών, Draken International, αλλά η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε. Μια λιγότερο θετική εκτίμηση προέρχεται από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NRK. Η Ουκρανία θα μπορούσε να λάβει 5 έως 10 F-16 ανάλογα με την επιχειρησιακή κατάσταση των μαχητικών στον χώρο αποθήκευσης, ανέφερε. Υπενθυμίζουμε ότι η Νορβηγία παρόπλησε όλα τα F-16 συνολικά πέρυσι μετά την τελετουργική τελευταία πτήση τον Ιανουάριο του 2022. Οι Νορβηγοί εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι η χώρα τους επέδειξε τη μέγιστη αφοσίωση στην συντήρηση και τον εξυγχρονισμό του στόλου των F-16 ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία, επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ουκρανία να αναβαθμίσει το αεροσκάφος στο πλαίσιο του προγράμματος MLU Midlife Update. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.